Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε στην τρελοπαρέα μας και σε ένα ακόμη βίντεο. Πριν ξεκινήσουμε με το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφή, πατήστε και ένα κουδουνάκι, ακολουθήστε με και στο Instagram και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, πάμε στο βίντεο. Όπως θα έχετε ήδη δει από τον τίτλο, σήμερα έχουμε βιντεάρα. Σήμερα έχουμε ένα Q&A βίντεο, στο οποίο θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις σας. Η αλήθεια είναι ότι το έχω καθυστερήσει λίγο αυτό το βίντεο. Σας έχω ρωτήσει εδώ και αρκετό καιρό να μου κάνετε ερωτήσεις στο Instagram. Σας είχα βάλει ένα story και εκεί πέρα σας ζήτησα να μου κάνετε τις ερωτήσεις σας και εγώ θα απαντήσω σε όλες, σας είπα, σε βίντεο. Αυτό θα κάνω σήμερα, θα απαντήσω σε όλες. Ζητώ συγγνώμη που το αργώ πάρα πολύ, δηλαδή η αλήθεια είναι ότι πολλοί με έχετε βομβαρδίσει με μηνύματα στο Instagram και μου λέτε θα ανεβάσει αυτό το Q&A βίντεο. Λοιπόν, ναι, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το κάνω. Απλά η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό έχω ψιλοχαθεί, το έχετε καταλάβει, δεν είναι ότι εξαφανίστηκα εντελώς, δίνω σημεία ζωής και στο Instagram σας δίνω σημεία ζωής, υπάρχω και στο YouTube ανεβάζω που και που κάποιο βίντεο, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω ξεφύγει από το πρόγραμμά μου το 3η-5η Κυριακή. Εισαγωγικά λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στις ερωτήσεις σας, να σας πω ότι είμαι πολύ καλά, πλέον είμαι πολύ καλύτερα. Είχα ένα προσωπικό ζήτημα, δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό εδώ πέρα στο YouTube, τουλάχιστον όχι στην παρούσα φάση. Ήταν κάτι προσωπικό, το ξεπέρασα, είμαι μια χαρά και επέστρεψα πιο δυνατή από ποτέ εδώ πέρα στο YouTube. Εννοείται ότι το μυαλό μου και η σκέψη μου ήταν συνέχεια εδώ, απλά ήθελα λίγο χρόνο για μένα, τον οποίο τον αξιοποίησα κατάλληλα, δηλαδή όλο αυτό το διάστημα που δεν πολύ ανέβαζα βίντεο, εγώ οργάνωνα τη σκέψη μου. Λοιπόν, θα έρθουν πάρα πολλά βίντεο. Σήμερα που σας το γυρνάω είναι Δευτέρα, αύριο Τρίτη ανεβαίνει. Οπότε αυτή τη βδομάδα θα είναι λίγο full βδομάδα με βίντεο. Δηλαδή Τρίτη έχουμε το Q&A, την Τετάρτη θα ανέβει η κλήρωση του διαγωνισμού. Παιδιά, συνεχίστε να κάνετε χαμό. Σήμερα το βράδυ, σήμερα για εσάς, όχι για μένα, σήμερα το βράδυ τελειώνει ο διαγωνισμός στις 12 το βράδυ, οπότε συνεχίστε να κάνετε χαμό, κάθε σχόλιο είναι και μία έξτρα συμμετοχή. Τώρα αν δεν ξέρετε για τι πράγμα μιλάμε, κάτω στο κουτί της περιγραφής σας βάζω το link από το διαγωνισμό, στον οποίο έχουμε βάλει με την Παναγιώτα Γεωργαντά φανταστικά προϊόντα της Oriflame σε διαγωνισμό. Οπότε λοιπόν αύριο Τετάρτη έχουμε την κλήρωση, Πέμπτη έχουμε μία βλογκάρα και συνεχίζουμε κάθε μέρα, θα έχουμε μία ένα μεγάλο βίντεο, μία θα έχουμε ένα μικρό. Τέλος πάντων, έρχονται πολλά πραγματάκια, μείνετε συντονισμένοι, θα τηρήσω το 3η-5η Κυριακή και στις υπόλοιπες μέρες μπορώ να σας βάζω και κάποιο μικρότερο βιντεάκι ή κάποιο έξτρα. Αυτό έτσι τώρα στην αρχή, λίγο να πάρουμε τα πάνω μας και εγώ και εσείς και μετά θα έχουμε στάνταρ το 3η-5η Κυριακή και μπορεί να βάζω και έξτρα, σας λέω να το συνεχίσω δηλαδή αυτό, θα δω πώς θα πάει. Στο μεταξύ, θέλω και από εδώ πέρα να σας ευχαριστήσω για τους 9.000 συνδρομητές, να ξέρετε ότι θα έρθει διαγωνισμός, εννοείται αυτό. Ο διαγωνισμός που είχαμε βάλει με την Παναγιώτα ήταν ξεκάθαρα για τη μέρα της γυναίκας. Τώρα για τους 9.000 έρχεται διαγωνισμός τούμπανο. Σας τον ετοιμάζω, δεν φαντάζεστε τι δώρο θα είναι. Είναι έκπληξη. Θα το δείτε όταν έρθει η ώρα. Αλλά είναι τεράστιο το δώρο. Δηλαδή, αν έχω αυτό το δώρο για τους 9.000, τότε στους 10.000 τι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θα δείξει, παιδιά. Δεν το έχω παραγγείλει ακόμα, απλά το σκέφτομαι και ψήνομαι να το κάνω. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για ακόμη μία φορά για τους 9.000 συνδρομητές. Αν υπομονώ επιτέλους να φτάσουμε τους 10.000 για να μπορούμε να κάνουμε και story, δηλαδή να σας κάνω και καθημερινά βιντεάκια, αυτά τα story, ξέρετε όπως είναι στο Instagram. Εύχομαι να καταφέρουμε να φτάσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται τους 10.000. Καλά, στους 10.000 θα γίνει χαμός, εντάξει. Θα έχουμε και διαγωνισμό που δεν έχω σκεφτεί ακόμα τι θα είναι. Θα έχουμε και κάτι ακόμα. Δεν λέω τίποτα. Τέλος λοιπόν θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί όλο αυτό το διάστημα που δεν τηρούσα το πρόγραμμα που έχω ορίσει εγώ στον εαυτό μου. Ξέρετε τώρα τα ψυχαναγκαστικά μου, αυτό το 3η-5η Κυριακή. Ήθελα να το τηρώ, αλλά δεν μπόρεσα. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί πραγματικά με στηρίξατε. Βλέπατε και παλαιότερα βίντεο, δηλαδή οι προβολές πάνε πολύ καλά στο κανάλι και ας μην ήμουν ενεργή και οι εγγραφές το ίδιο. Οπότε σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Τώρα λοιπόν, αφού σας είπα όλα αυτά τα εισαγωγικά, ήθελα πραγματικά να τα μοιραστώ μαζί σας και να σας τα πω. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, ελπίζω το βίντεο να μην βγει τεράστιο πραγματικά, αλλά θα προσπαθήσω να τις απαντήσω όλες. Ούτως ή άλλως υπάρχουν κάποιες κατηγορίες ερωτήσεων που θα τις απαντήσω συνολικά που ρωτάνε το ίδιο πράγμα. Οπότε θα είναι εύκολο πιστεύω.
μην ξεπεράσουμε το μισάωρο, θα δείξει. Ήδη μιλάω πόση ώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πώς πάει η θεραπεία σου με την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα? Λοιπόν, θα σου πω, πάει πάρα πολύ καλά. Δεν θυμάμαι τώρα, πολύ με ρωτάτε αναδιαστήματα και μάλλον είναι δύσκολο να ψάχνετε παλαιότερα βίντεο, να βρείτε τα vlog κλπ. Που τα λέω όλη την πορεία. Θα σας τα πω εδώ πέρα εντάχει, να σας πω ότι ξεκίνησα να κάνω ένα χρόνο πριν τις ενέσεις που σας είχα πει, τους βιολογικούς παράγοντες. Από την πρώτη ένεση ήμουνα πάρα πολύ τυχερή, τέριαξε η θεραπεία σε μένα και με έπιασε, δηλαδή ξεκίνησα να μειώνονται οι πόνοι. Από την τέταρτη ή πέμπτη ένεση, αν θυμάμαι καλά, σταμάτησαν τελείως οι πόνοι και έφυγε και η πρωινή δυσκαμψία. Τρομερό αυτό το πράγμα. Από τότε δεν έχω κανένα θέμα, δηλαδή έχω ξεχάσει πώς είναι να υποφέρεις από πόνο. Απλά πότε μπορεί να υπάρχει μια μικρή έξαρση, την οποία όμως την αντιμετωπίζω πανεύκολα. Δηλαδή θα πάρω κανένα λιγοφρέν, θα πάρω κανένα φορταθρίν, ξέρετε, αντιφλεγμονώδη. Για μια-δυο μέρες μιλάμε τώρα και περνάει. Δεν είναι κάτι δηλαδή τραγικό και δεν είναι η πόνη που είχα κάποτε. Οπότε παιδιά, μια χαρά. Κάνω τις ενέσεις μου, υποφέρω με τις ενέσεις βέβαια, γιατί πονάνε, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη εταιρεία που έχω εγώ. Αλλά με πιάνει, οπότε είμαι εντάξει. Σήμερα, ας πούμε, έκανα πάλι την ένεσή μου. Για κανένα δεκάλεπτο δεν είχα πόδι. Εκεί την κάνω πλέον, γιατί κοιλιά δεν. Παρ' όλα αυτά, μια χαρά, παιδιά. Οπότε είμαι ικανοποιημένη. Ας πονάω 10 λεπτά τη βδομάδα και ας μην πονάω μόνιμα, όπως πόναγα παλαιότερα, καταλάβατε. Και να μην εξελίσσεται και η νόσος. Αυτό είναι το βασικότερο θέμα μου. Δηλαδή, τις ενέσεις δεν τις κάνω μόνο για να μην πονάω, τις κάνω και για να μην εξελίσσεται η νόσος και μεγαλώσει και γίνει κάτι πολύ. Που δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Με τη διατροφή πώς θα πας? Λοιπόν, μου έχετε κάνει αρκετές ερωτήσεις για τη διατροφή. Δεν θα τις πω όλες γιατί αλλάζει η διατύπωση. Απλά, ουσιαστικά, κινούμαστε βάσει αυτού. Πώς πάει η διατροφή. Άλλη ερώτηση είναι αν θα κάνω διατροφο vlogs. Λέει εδώ πέρα η κοπέλα, μας δίνεις ιδέες και δύναμη να συνεχίσουμε. Και υπάρχουν και άπειρες άλλες ερωτήσεις στο ίδιο μοτίβο. Οπότε να σας πω ότι η διατροφή, παιδιά, πάει πάρα πολύ καλά. Την κάνω, σίγουρα έχω κλείσει 4 εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά. Πάμε στην πέμπτη, είχα ξεκινήσει και λίγο νωρίτερα βέβαια εγώ, αλλά τέλος πάντων αυτό δεν μετράει. Παρ' όλα αυτά, πάει πάρα πολύ καλά, δεν μου λείπουν τα γλυκά. Δηλαδή, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, θεωρώ, που έγινε την κατάλληλη στιγμή, δηλαδή... Πώς να το πω. Είχα ξαναδοκιμάσει να κάνω διατροφή, θυμάστε, κανένα εξάμηνο πριν, κανένα χρόνο πριν. Ναι, χρόνο. Μάρτιο έχουμε τώρα. Τον προηγούμενο Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά. Είχα πάει και σε διατροφολόγο. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν. Δηλαδή, μου λείπανε τα πιτάκια, μου λείπανε τα μερέντα snacks, μου λείπανε οι Kinder Bueno. Αυτή τη φορά δεν μου λείπει τίποτα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Τα βλέπω, γιατί τα έχουμε στο σπίτι, τα παίρνουμε, τρώει ο Κώστας. Αλλά δεν. Τρώω τα φρουτάκια μου, τρώω τις σαλατούλες μου, το αγαπημένο μου βραδινό είναι σαλάτες. Εννοείται λοιπόν να απαντήσω και στο άλλο σκέλος ερώτησης, θα έρθουν διατροφο vlogs, τα οποία έχουν ήδη αργήσει, το ξέρω, απολογούμε. Ήθελα καιρό τώρα να σας κάνω, απλά από εδώ και πέρα θα συνεχίσουμε να κάνουμε κανονικά τα βίντεο, οπότε θα σας κάνω και διατροφο vlogs. Θέλω λίγο έτσι να σας δώσω ιδέες γενικά, τι τρώω, τα snacks μου ποια είναι και όλα αυτά. Τα έχετε δει εν μέρη και σε supermarket haul, αλλά καλό είναι να δείτε πώς είναι και όλα σε μία μέρα τέλος πάντων διατροφής. Πάντως είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Θα έρθει και vlog στο οποίο θα σας κάνω update της διατροφολόγου, δηλαδή τις μετρήσεις μου την πρώτη φορά και τις μετρήσεις μου την τελευταία φορά, πόσο έχω χάσει κλπ. Πολύ ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα, πολύ καλά πάμε. Οπότε ναι, θα έρθουν και τέτοια βίντεο. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε αρκετές, να το πω, αδιάκριτες ερωτήσεις, κουτσομπολίστικες ερωτήσεις. Τις αφήνω για το τέλος. Α, παρένθεση. Έχω βγάλει φωτογραφία το πριν, πως είμαι έτσι ολόσωμη τέλος πάντων και από το πλάι. Και κάθε 2 εβδομάδες που πάω στον διατροφολόγο βγάζω και καινούργιες. Όλα αυτά θα σας τα δείξω πολύ αργότερα όμως, δηλαδή να υπάρχει έτσι μια μεγάλη διαφορά, καταλάβατε, στο σώμα, τότε θα σας τα δείξω όλες τις φωτογραφίες. Λοιπόν, συνεχίζουμε πρώτα με τις κανονικές ερωτήσεις και αφήνω στο τέλος τα διάκριτες. Σκέφτεσαι στο μέλλον να κάνεις ένα πιο extreme βίντεο, για παράδειγμα bungee jumping? Λοιπόν, μ' αρέσει σαν ιδέα, αλλά συγκεκριμένα bungee jumping δεν νομίζω ότι θα έκανα γιατί είμαι κοτούλα.
Τώρα, κάτι πιο extreme, δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή, αλλά να το κάνω μόνο και μόνο για το βίντεο, δεν νομίζω. Να το κάνω όμως κάτι, το οτιδήποτε τέλος πάντων extreme, να το κάνω επειδή το θέλω και να το κάνω βίντεο, εννοείται ότι θα γίνει. Αν κάνω κάτι extreme, φυσικά. Γενικά δεν είμαι και πολύ του extreme. Δηλαδή, extreme για μένα ήταν το ότι έκανα ποδήλατο, το οποίο παρεμπιπτόντως, δεν με έχετε ρωτήσει περιέργως, αλλά σας το απαντάω, έχω να κάνω αιώνες από τότε που με είδατε. Τέλος πάντων, πιστεύω θα επανέλθω και σε αυτό σε κάποια φάση και γυμναστική θέλω να ξαναρχίσω, γιατί έχω σταματήσει το τελευταίο καιρό. Μαζί με τα βίντεο σταμάτησαν και οι γυμναστικές και όλα. Αλλά τέλος πάντων θα τα συνεχίσουμε. Τουλάχιστον η διατροφή, παιδιά, συνέχιζε. Καλό αυτό. Πάμε, επόμενη ερώτηση. Λοιπόν, αυτό μου το ρωτήσατε και στο Instagram. Μου το έχετε κάνει άπειρη σε σχόλια σε διάφορα βίντεο, όπως επίσης και στο βίντεο αυτό στο οποίο αναφέρεστε στην ερώτηση. Στο βίντεο που είχα κάνει με την Ιωάννα με τα snacks, το τελευταίο, που είχαμε ξεχάσει να φάμε τον εμετό. Λοιπόν, απολογούμαστε, να ξέρετε, γι' αυτό το έχω απαντήσει και σε κάθε σχόλιο που μου κάνετε, αλλά σας το λέω και σε βίντεο να το δείτε και οι υπόλοιποι. Δεν το κάναμε επίτηδες, δηλαδή εδώ φάγαμε τη βρωμόκαλτσα, εδώ φάγαμε το πλυντήριο πιάτων. Φάγαμε έντομα, φάγαμε ψόφια ψάρια. Στον εμετό θα κολλάγαμε, ρε παιδιά, σοβαρά. Δεν το κάναμε επίτηδες. Αν θέλετε να μας δείτε να τρώμε και τη συγκεκριμένη γεύση, γιατί το πακετάκι δεν το έχω πετάξει ακόμα. Το έχω κρατήσει, δεν ξέρω γιατί. Μάλλον θέλω να κερνάω κόσμο. Λοιπόν, αν θέλετε να μας δείτε να το δοκιμάζουμε κι αυτό, πείτε το κάτω στα σχόλια. Πείτε το, ρε παιδιά, θα το κάνουμε για πάρτι σας. Να και κάτι extreme. Αυτό δεν το θεωρείτε extreme, ρε παιδιά, που έφαγα τέτοια πράγματα? Είναι extreme. Αν δεν καταλαβαίνετε για ποιο βίντεο μιλάω, κάτω στο κουτί της περιγραφής θα σας βάλω και εκείνο το link. Έχει τρομερή πλάκα. Κλαίμε από αηδία. Δείτε το. Επόμενη ερώτηση. Σκέφτεσαι να κάνεις τα μαλλιά σου ξανθά όλα χωρίς αντάβιες? Το έχω σκεφτεί άπειρες φορές. Αλλά νομίζω μάλλον έχω καταλήξει σε αυτό το μαλλί, τουλάχιστον για τώρα. Βέβαια, εγώ αύριο μπορεί να ξυπνήσω και να θέλω να κάνω κόκκινα ή να θέλω να τα κάνω όλα ξανθά. Με μένα και με αυτό το κεφάλι εδώ πέρα δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ποτέ για τίποτα. Αλλά μάλλον λέω να μην το κάνω όλο ξανθό. Γιατί αν το κάνω όλο ξανθό, μετά κάθε τρεις εβδομάδες θα πρέπει να βάφω ρίζα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ ψυχαναγκαστική και δεν θα αντέχω να βλέπω τη ρίζα. Ενώ τώρα μπορεί να έχει κατέβει, αλλά είναι αντάβιες. Υπάρχει μέσα το φυσικό μου, δεν με τρελαίνει, καταλάβατε. Οπότε δεν ξέρω αν θα με δείτε ξανθιά, η αλήθεια είναι. Σκέφτεσαι να δουλέψεις? Είσαι υπέροχη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Η αλήθεια είναι ότι είχα και άλλες ερωτήσεις εδώ πέρα για το θέμα της δουλειάς, οπότε θα σας απαντήσω συνολικά στο τέλος. Παρ' όλα αυτά, αν σκέφτομαι να κάνω μια άλλη δουλειά όπως σε σούπερ μάρκετ, όπως υπάλληλος κάπου, σε χώρες εστίασης κλπ, κατηγορηματικά όχι. Και ο λόγος είναι ξεκάθαρα γιατί δεν είμαι για ορθοστασίες, δυστυχώς, με αυτό το πρόβλημα υγείας που έχω, την αγκυλοποιητική. Και γενικά με επιβαρύνει πάρα πολύ όταν το κάνω αυτό, το να είμαι πολύ όρθια. Οπότε η απάντηση είναι όχι. Τώρα, αν η δουλειά είχε να κάνει με άλλο κλάδο, όπως αυτό έτσι με τα βίντεο κλπ, που είναι το αγαπημένο μου, που αυτό με τρελαίνει και με πορώνει σε αυτή τη ζούλα, τότε ναι, θα το έκανα, εννοείται. Δηλαδή, ας πούμε, να έκανα μοντάζ, να έκανα κάτι, δεν ξέρω τώρα τι να σας πω, αλλά κάτι που να έχει να κάνει με το content creation, τέλος πάντων. Πότε έχεις γενέθλια? 20 Ιουνίου. Σημειώστε το παρακαλώ να μου πείτε χρόνια πολλά. Λοιπόν, τι εννοούσες σε ένα scratch βίντεο που έλεγες για πολλά scratch? Πακέτο θα πάρεις? Δεν ξέρω, δεν μιλάω ακόμα. Είναι κάτι που το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά. Τι θα κάνω γενικά? Πάντως αυτό που σας είπα ισχύει, δηλαδή όντως θα κάνω ένα βίντεο με πάρα πολλά scratch. Τώρα μπορεί να είναι και πακέτο και θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, για τους 10.000 συνδρομητές, λέω εγώ τώρα, μια ιδέα, πέρα από το διαγωνισμό. Λοιπόν, πάμε επόμενη ερώτηση. Ποιους βλέπεις πιο πολύ στο YouTube και ποιοι πιστεύεις ότι αξίζουν περισσότερο? Λοιπόν, θα το πω, τον τελευταίο καιρό βλέπω μόνο 3 άτομα. Δεν προλαβαίνω να δω παραπάνω βίντεο και αυτά με το ζόρι προλαβαίνω και τα βλέπω, δηλαδή λίγο το βράδυ ενώ χαλαρώνω ή ενώ κάνω, ξέρω εγώ, κάτι, μια δουλειά, κάτι, οτιδήποτε. Δεν προλαβαίνω. Τα άτομα λοιπόν που βλέπω είναι κλασικά η Κατερίνα, εννοείται αυτό, η Μαρία Αρία, εννοείται αυτό, είναι φίλες μου και οι δύο, και το Δημήτρης Channel, γιατί τρελαίνομαι για scratch βίντεο και είναι και εκείνος φίλος μου.
Αυτούς τους τρεις βλέπω σχεδόν πάντα. Υπάρχουν κάποιες φορές που δεν προλαβαίνω να δω βίντεο και τα βλέπω μετά μαζεμένα. Τέλος πάντων, αυτούς παρακολουθώ πιο πολύ. Μετά υπάρχουν και άλλα κανάλια που μου αρέσουν, αλλά πλέον δεν προλαβαίνω να τους δω. Δηλαδή, θα τύχει να δω βίντεο τους, απλά δεν θα τα δω όλα, κατάλαβες. Συνεχόμενα όλα, να τα βλέπω με τη σειρά. Εκεί να τα βλέπω μία στο τόσο, δυστυχώς. Πάμε τώρα, επόμενη ερώτηση. Ρωτάει μία φίλη, λέει: γεια σου, γλυκιά μου. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς αντιμετωπίζεις το άγχος. Λοιπόν, μεγάλο κεφάλαιο ανοίγεις τώρα, δεν θα το απαντήσω σε αυτό το βίντεο. Κάποια στιγμή ίσως κάνουμε ένα ξεχωριστό βίντεο μιλώντας για αυτά τα θέματα. Παρ' όλα αυτά, θα πω ότι πιο παλιά ήμουνα τέρμα απαισιόδοξη, τέρμα αγχώδης, τέρμα δε καμία σχέση με αυτό που βλέπετε τώρα εσείς εδώ πέρα. Στη συνέχεια, το πήρα λίγο αλλιώς. Δηλαδή, λέω, μια ζωή ζούμε ρε παιδιά, θα τη βγάλουμε στο άγχος. Δηλαδή, πρέπει αυτό να το συνειδητοποιήσεις λίγο μέσα σου. Οπότε, εφόσον έχουμε μία ζωή και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, πρέπει να ζούμε το τώρα, το σήμερα, και να κοιτάμε να περνάμε όσο πιο καλά γίνεται. Τώρα, υπάρχουν άγχοι και άγχοι. Αν μου πεις ότι αγχώνεσαι για κάτι πολύ σοβαρό, κάποιο πολύ σοβαρό οικονομικό, κάποιο πολύ σοβαρό θέμα υγείας, κάτι, εκεί παιδιά ούτε εγώ ξέρω την απάντηση. Αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει, ας μας πει. Αλλά τώρα, άγχοι για βλακίες, που αυτό ήταν το βασικό μου πρόβλημα κάποτε, το έχω καταπολεμήσει. Δηλαδή, αποφάσισα ότι δεν θα αγχώνομαι. Θα είμαι θετικός άνθρωπος, θα είμαι αισιόδοξη. Παιδιά, δεν ξέρω. Αλήθεια, δηλαδή, δεν έχω απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Δεν μπορώ να το απαντήσω σωστά, γιατί δεν είμαι και ειδικός. Επόμενη ερώτηση: ποια κάμερα χρησιμοποιείς και ποιο πρόγραμμα μοντάζ βίντεο έχεις? Λοιπόν, η κάμερά μου είναι η Canon M50, φανταστική κάμερα, την οποία μου την είχε πάρει ο Κώστας δώρο, και είδανε σε βίντεο, αν θυμάστε, στις αρχές στο κανάλι, το Mystery Box που άνοιξα, που εγώ περίμενα πράγματα από τζάμπο και τελικά μου βγήκε κάμερα με τρίποδο. Λοιπόν, αυτή την κάμερα έχω από τότε. Είναι εντάξει, ό,τι καλύτερο για μένα. Τώρα, το πρόγραμμα μοντάζ που έχω είναι το Filmora. Είναι το αγαπημένο μου, είναι το πιο εύκολο. Το έχω αγοράσει, εννοείται, δεν έχω τη δωρεάν έκδοση προφανώς. Αλλά το αγοράζεις και αξίζει. Δηλαδή, το παίρνεις μια φορά και αξίζει, ρε παιδί μου. Είναι μια επένδυση, πώς να το πω. Υπάρχουν και δωρεάν προγράμματα, εννοείται. Υπάρχουν και πολύ πιο ακριβά προγράμματα από το Filmora. Απλά εγώ αποφάσισα ότι αυτό είναι το πρόγραμμα που μου ταιριάζει, γιατί κάνει τα πάντα και τα κάνει και εύκολα. Επόμενη ερώτηση: βγάζεις έσοδα μέσω YouTube? Ναι, βγάζω. Δεν είναι ο τρελός μισθός, δεν είναι κάτι τρελό. Έχει να κάνει με τις προβολές, έχει να κάνει με το πόσο συχνά ανεβάζω βίντεο, έχει να κάνει με τις διαφημίσεις. Σας απαντάω συνολικά τώρα για τις νέες απορίες που πιθανότατα σας γεννιούνται. Έχει να κάνει με πολλά πράγματα, τέλος πάντων, το πώς βγαίνουν τα έσοδα. Αυτή είναι η βασική τρόπη και κυρίως οι διαφημίσεις. Δηλαδή, όταν σας βγάζει μια διαφήμιση, άμα κάνετε παράληψη, εγώ δεν θα πάρω τίποτα. Ενώ αν αφήσετε τη διαφήμιση να παίξει, κάτι μπαίνει στο λογαριασμό. Φασούλι, το φασούλι γεμίζει το σακούλι. Καταλάβατε πώς πάει. Έχει να κάνει μετά με τα like, έχει να κάνει με τις προβολές, έχει να κάνει με τους subscribe, έχει να κάνει πολλά, αλλά ο τρόπος που πληρώνει το YouTube είναι η διαφήμιση. Και βγάζω νέα έσοδα. Υπάρχουν μήνες που βγαίνει ένα πιο καλό ποσό. Υπάρχουν μήνες, όπως ας πούμε τώρα που δεν ανέβαζα, που είναι πολύ λίγα. Παρ' όλα αυτά είναι λίγα, εντάξει, εννοείται. Αλλά με το YouTube μπορείς να βγάλεις και πάρα πολλά. Δηλαδή, υπάρχουν YouTubers που βγάζουν αρκετά λεφτά από αυτό και ζουν κανονικά, συντηρούνται μόνο από αυτό. Σας απάντησα λίγο πιο συνολικά γύρω από το YouTube, γιατί ξέρω ότι θα είναι οι επόμενες ερωτήσεις που θα μου κάνετε μετά από αυτό το βίντεο. Θα άλλαζες κάτι πάνω σου? Η απάντηση θα ήταν πιο παλιά το μαλλί. Το άλλαξα. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, είμαι ήρεμη. Δεν μου την έχει βαρέσει να αλλάξω κάτι. Οπότε όχι, είμαι ικανοποιημένη όπως είμαι. Είσαι τέλεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό δεν ήταν ερώτηση, αλλά σε ευχαριστώ. Επόμενη ερώτηση από το ίδιο άτομο. Ποιο είναι το πιο ακριβό δώρο που σου έχουν κάνει και από τον Κώστα και πόσο καιρό είστε μαζί? Λοιπόν, με τον Κώστα είμαστε τώρα τον Απρίλιο, κλείνουμε 12 χρόνια. Εντάξει, απίστευτο. Λοιπόν, το πιο ακριβό δώρο που μου έχουν κάνει ή που μου έχει κάνει ο Κώστας, ξεκάθαρα ο Κώστας μου έχει κάνει το πιο ακριβό δώρο. Τώρα δεν ξέρω τι να πρωτοθυμηθώ, να πω κινητό, να πω τάμπλετ, να πω κάμερα, να πω... Η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει πάρα πολλά δώρα. Οπότε δεν ξέρω, παιδιά.
Πάντως ξεκάθαρα είναι δώρα του Κώστα τα πολύ ακριβά, ας πούμε. Επόμενη ερώτηση που έχει γίνει από πάρα πολλούς, θα διαβάσω μόνο μία. Πέρα από το YouTube, σκέφτεσαι μελλοντικά για κάποια άλλη δουλειά? Λοιπόν, όνειρό μου ήταν πάντα το YouTube, σας το έχω πει. Αρκεί να πάει καλά, έτσι. Τώρα, αν σκέφτομαι κάποια άλλη δουλειά πέρα από το YouTube, να σας πω ότι καταρχήν το YouTube δεν θέλω να το σταματήσω ποτέ και ελπίζω να μην το σταματήσω και ποτέ. Λέω ελπίζω γιατί ποτέ δεν ξέρεις αυτή τη ζωή τι σου ξημερώνει. Αλλά έτσι όπως τα έχω τώρα στο κεφάλι μου, είναι ότι το YouTube θα το κάνω πάντα. Αν θα κάνω και κάποια άλλη δουλειά, θα ήθελα ιδανικά, και απαντάω τώρα συνολικά και με την άλλη ερώτηση που είχαμε πιο πριν, θα ήθελα ιδανικά να είναι κάτι γύρω από το μοντάζ, από το content creation ή κάποια δικιά μου επιχείρηση, που και αυτό νομίζω κάπου μου το έχετε ρωτήσει, τώρα δεν θυμάμαι που είναι, θα το δούμε παρακάτω, οπότε το απαντάω και αυτό, που νομίζω η ερώτηση ήταν αν έχω σκεφτεί και όλα αυτή και πώς. Έχω κάποια πράγματα στο κεφάλι μου, γενικά. Θα δείξει, παιδιά, ο χρόνος αν θα τα καταφέρω, πώς θα πάει το YouTube. Γενικά έχω πράγματα στο μυαλό μου τώρα. Κάποια πράγματα δηλαδή τα θέλω περισσότερο, κάποια τα θέλω λιγότερο. Υπάρχουν πράγματα που θα ήθελα να τα κάνω πάρα πολύ. Μακάρι να με βοηθήσει ο Θεός να καταφέρω να τα κάνω όλα όσα έχω στο μυαλό μου. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Αλλά τώρα δεν ξέρω, παιδιά, πώς θα φέρνει η ζωή, αλήθεια. Επόμενη ερώτηση. Σκέφτεσαι να κάνεις ένα βίντεο που να οργανώνεις τα καλλιτικά σου? Η αλήθεια είναι ότι τέτοια βίντεο έχω κάνει αναδιαστήματα. Σε κάποια φάση πρέπει να τα ξαναοργανώσω. Οπότε όταν γίνει αυτό, εννοείται ότι θα το κάνω και βίντεο, γιατί μου αρέσει να κάνω οργάνωση μαζί σας. Άλλη ερώτηση, αγαπημένη ένοχη απόλαυση. Πιο παλιά θα σου έλεγα τα πιτάκια και οι σοκολάτες. Kinder Bueno και Snack Merendas. Τώρα, τι να σου πω, ένοχη απόλαυση. Έγινα ξενέρωτη ρε φίλε. Τι μ' αρέσει να τρώω τώρα πια? Σαλάτες. Σαλάδες και φρούτα. Ω, ταπείνωση. Πάει Άννη με τα κρουασανάκια, παιδιά. Πάνε οι εποχές. Πώς αλλάζουν οι άνθρωποι. Ναι, δεν έχω ένοχη απόλαυση. Ποια βίντεο απολαμβάνεις πιο πολύ να κάνεις? Πολύ καλή ερώτηση. Λοιπόν, τα βίντεο που με ξετρελαίνουν είναι αυτά που κάνω πλέον. Δηλαδή, μπορεί να το ξεκίνησα αλλιώς στο YouTube, γιατί ήθελα ντε και καλά να ξεκινήσω, γιατί δεν κρατιόμουν πια. Αλλά τα βίντεο που ήθελα εξ αρχής να κάνω είναι αυτά που κάνω τώρα. Δηλαδή, vlog, haul, εννοείται, ό,τι ψωνίζω να σας το δείχνω. Είτε αυτό είναι, ξέρω εγώ, σούπερ μάρκετ, είτε είναι τζάμπο, είτε είναι ρούχα, είτε οτιδήποτε. Καλά, έχω βάλει και κάτι παραγγελίες, παιδιά, έρχονται σύντομα. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, οπότε ναι, αυτά. Vlog, haul. Και φυσικά να σας δείχνω τι παίζει με το σπίτι, πώς πάει, πώς εξελίσσεται, νέες αγορές, πάλι αγορές, δηλαδή πάλι haul. Και επίσης μου αρέσει να κάθομαι έτσι και να σας μιλάω, όπως σήμερα καλή ώρα, που κάνουμε αυτό το Q&A, το οποίο θα βγει τεράστιο, αλλά τέλος πάντων, ελπίζω στο μοντάζ κάτι να γίνει. Οπότε αυτά κυρίως τα βίντεο μου αρέσουν και φυσικά ξέχασα και τα scratch. Πώς μπόρεσα να το ξεχάσω, ντροπή και έσχος. Μ' αρέσουν και αυτά πάρα πολύ. Απλά νιώθω ότι είμαι λίγο γκαντέμος στα scratch. Κακά τα ψέματα. Επόμενη ερώτηση. Με ποιον Έλληνα YouTuber θα ήθελες να κάνεις βίντεο? Σας το έχω ξαναπεί. Θα ήθελα να κάνω με τις Φράουλες. Τις λατρεύω, παιδιά, αυτά τα δύο κορίτσια, μες στην καρδιά μου τα έχω. Και νομίζω ότι θα ταιριάζαμε και πάρα πολύ. Επίσης, αν μπορεί να θεωρηθεί και YouTuber, εφόσον έχει κανάλι, είναι, θα μου πεις. Άρα, θα ήθελα να κάνω με τον Άκη Πετρετζίκη και μετά ξύπνησα, το ξέρω. Αλλά είναι ένα από τα όνειρά μου, οπότε σας το λέω, γιατί θα ήθελα να πάω να με βοηθός του και να φτιάξουμε παρέα κάτι. Τώρα δεν πάει το μυαλό μου σε άλλους, αλλά αυτά τα δύο κανάλια τέλος πάντων τα λατρεύω. Επόμενη ερώτηση τώρα, από πού έχεις έσοδα γιατί δεν δουλεύεις? Γιατί στο YouTube δεν παίρνετε καλά λεφτά. Λοιπόν, σίγουρα δεν είναι καλά τα λεφτά και ναι δεν δουλεύω, αλλά δουλεύει ο Κώστας. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι τα έσοδα στο σπίτι. Ό,τι βγάζω εγώ από το YouTube κάθε μήνα και ο μισθός του Κώστα. Αυτά συντηρούν το σπίτι, δόξα τω Θεώ είμαστε τυχεροί και δεν έχουμε νίκιο, γιατί αυτό είναι ένα τεράστιο έξοδο, οπότε έτσι βγαίνει παιδιά. Πάμε τώρα σε πιο έτσι αδιάκριτες ερωτήσεις, έτσι λίγο εκνευριστικές ρε παιδί μου όταν γίνονται 100 φορές την ημέρα. Τις βλέπω συνέχεια, γίνονται συνέχεια, οπότε θα κοιτάξω να τις απαντήσω όπως θέλω τέλος πάντων. Εδώ πέρα, ώστε να μειωθούν στο μέλλον. Εντάξει, θα ξαναγίνονται αυτές οι ερωτήσεις από καινούργια άτομα, αλλά τουλάχιστον να μην γίνονται από τα παλιά. Λοιπόν,
Κλασική ερώτηση. Τον Κώστα θα τον δούμε ποτέ στο κανάλι? Όλοι αυτό ρωτάτε. Ή γιατί δεν μας δείχνεις τον Κώστα, ή ξέρω εγώ, γιατί δεν βγαίνει στην κάμερα, γιατί ντρέπεται και. Λοιπόν, κάθε άνθρωπος εκεί έξω και εδώ μέσα έχει τη δική του προσωπικότητα. Σκεφτείτε εσείς, αν ήσασταν φίλοι μου, θα βγαίνατε όλοι από εσάς στο YouTube? Κάποιοι θα βγαίνατε, κάποιοι όμως όχι. Γιατί κάποιοι δεν θέλουν, ρε παιδί μου, δεν γουστάρουν την κάμερα, δεν τους αρέσει, νιώθουν άβολα, νιώθουν ντρέπονται. Πώς ήμουν εγώ ένα γκούρι στην αρχή, αλλά εγώ είχα τη λόξα, πώς να το πω. Εγώ είχα την τρέλα, το βίδωμα να βγαίνω στο YouTube και ήμουν όμως ένα γκούρι στην αρχή. Οι άλλοι που δεν έχουν τέτοια λόξα και σκέφτονται ότι θα είναι και αγκούροι, γιατί να το κάνουν? Επειδή θέλω εγώ? Ναι, θέλω να κάνω βίντεο και challenge με τον Κώστα. Εκείνος όμως δεν θέλει και το σέβομαι. Οπότε αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση, η πολύ ερωτημένη, πώς να το πω, η πολύ συζητημένη. Επόμενη ερώτηση, όμοια. Γιατί δεν μας δείχνεις το Χαρλαμπέικον? Πότε θα μας δείξεις το Χαρλαμπέικον? Και πάει λέγοντας. Και αυτοί ρε παιδιά οι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι, έχουν προσωπικότητα, δεν είναι άβουλα όντα, δεν είναι τα πιόνια μου, δεν είναι μαριονέτες, πώς να το πω ρε παιδιά. Δεν θέλουνε, ντρέπονται, δεν τους αρέσει το να δουν τον εαυτό τους μετά στην κάμερα. Είναι πολύ φυσιολογικό, δηλαδή σκεφτείτε κι εσείς. Έστω ότι εσείς που ρωτάτε, που κάνετε την ερώτηση, δεν έχετε πρόβλημα να βγείτε στο YouTube ας πούμε. Οι οικοί σας θα βγαίνανε, η οικογένειά σας? Δεν είναι όλοι που να θέλουν να βγούνε. Το σέβομαι, δεν μου αρέσει εννοείται, γιατί περιτριγυρίζομαι από τέτοια άτομα δυστυχώς που κανείς δεν θέλει. Δηλαδή πάλι καλά που έχω την Κατερίνα, έχω την Ιωάννα που βγαίνουν, διαφορετικά εγώ τι θα έκανα σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά ναι, πέρα από την πλάκα, το σέβομαι και εφόσον δεν θέλουν να βγούνε, δεν θα βγούνε. Επόμενη ερώτηση που γίνεται επίσης πολύ τακτικά, ποια η σχέση με την πεθερά σου? Λοιπόν, υπάρχει αυτό το γνωστό που λένε όλοι ότι α, πεθερά, α, κακό πράγμα. Η δικιά μου πεθερά, δόξα τω Θεώ, είναι πάρα πολύ καλή. Έχουμε πάρα πολύ φιλικές σχέσεις. Δηλαδή, πίνουμε και καφέ μαζί για να καταλάβετε. Οπότε, έχουμε τις καλύτερες σχέσεις, δόξα τω Θεώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Οπότε, νομίζω σας έλυσα και αυτή την απορία. Μετά έχουμε μια ερώτηση, την οποία δεν την κατάλαβα. Λέει, θα μας μιλήσεις ποτέ για την οικογένειά σου? Τι να πω ακριβώς, δε ρωτάς, τι θες να μάθεις. Η οικογένειά μου λοιπόν απαρτίζεται, αυτό θα σας πω και κλείνω για αυτό το κεφάλαιο ερωτήσεων, γιατί μετά έχουμε κι άλλες. Η οικογένειά μου λοιπόν είναι ο Κώστας, το Χαρλαμπέικον και η οικογένεια του Κώστα. Οι γονείς του, ο αδερφός του και η Κατερίνα και τα νυψάκια μου. Αυτή είναι λοιπόν η οικογένειά μου. Τώρα τι θες να σας πω, αν θέλετε γενεολογικό δέντρο, αν θέλετε την ιστορία της ζωής μας κλπ. Δεν ξέρω. Νομίζω απάντησα. Και τέλος, ερωτήσεις που γίνονται συνέχεια. Τα παιδιά είναι στα άμεσα σχέδια? Θα κάνετε γάμο με τον Κώστα? Σου έχει κάνει πρόταση γάμου το αγόρι σου? Είμαι σίγουρη ότι είσαι έγκυος. Και το αποκορύφωμα, Άννη μου, πότε θα παντρευτείς επιτέλους? Δεν θες να κάνεις παιδιά? Δεν ξέρω αν πρέπει να απαντήσω σε αυτά. Θα σας πω το εξής. Στα σχέδιά μας, ναι, είναι και ο γάμος, είναι και τα παιδιά. Όχι στα άμεσα σχέδια όμως, γιατί αν δεν διευθετηθούν κάποια συγκεκριμένα ζητήματα για μας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Με τον Κώστα είμαστε πάρα πολύ καλά, το ξεκαθαρίζω, μην βγουν άλλα, μην αρχίσουν σενάρια κλπ. Είμαστε τέλεια. Απλά υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες, κάποια πράγματα που πρέπει να προηγηθούν, να διευθετηθούν και μετά θα κάνουμε και παιδάκια, θα κάνουμε και γάμο, θα τα κάνουμε όλα. Τώρα, δεν είμαι έγκυος. Καλός ή κακός, μπορεί να σας στεναχωρώ, δεν ξέρω, αλλά δεν είμαι. Δηλαδή, εδώ και μήνες το βλέπω αυτό στα σχόλια πάρα πολύ έντονα. Αν ήμουν τόσους μήνες που μου το λέτε, θα είχα γεννήσει τώρα, οπότε θα έπρεπε να το μάθετε. Όταν θα μείνω έγκυος με το καλό, εννοείται ότι θα σας το πω. Τώρα για το ερώτημα, Άννη μου, πότε θα παντρευτείς επιτέλους, δεν θες να κάνεις παιδιά? Η απάντηση είναι ότι θέλω να κάνω παιδιά. Δεν θεωρώ ότι πρέπει πρώτα κάποιος να παντρευτεί και μετά να κάνει παιδιά, και ότι αν κάνει το αντίθετο είναι λάθος, ας πούμε, είναι απαγορευτικό ή είναι να το κράξουμε ή δεν ξέρω και εγώ τι. Στο 2023 ζούμε, ελεύθεροι άνθρωποι είμαστε, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν γάμο βάφτιση μαζί, για να μειώσουν το κόστος προφανώς, και το κάνουν και είναι πολύ σεβαστό. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι κατά του γάμου, εγώ είμαι υπέρ, δεν λέω ότι είμαι κατά, απλά σέβομαι και αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι που
το πάνε έτσι παραδοσιακά και είμαι μέσα σε αυτούς, δηλαδή αυτό είναι το πλάνο μου, στο μυαλό έτσι το έχω. Δηλαδή να κάνω πρώτα το γάμο και μετά να κάνω το παιδί. Anyway, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Το πλάνο μου σας το είπα ποιο είναι. Όταν διευθετηθούν κάποια ζητήματα οικονομικά και, τότε θα προχωρήσουμε και παρακάτω και θα τα μάθετε όλα εννοείται στο χρόνο τους. Στο σημείο αυτό λοιπόν να σας πω ότι δεν παρεξηγώ καμία ερώτηση. Γνωρίζω ότι κάθε ερώτησή σας είναι καλοπροαίρετη. Ξέρω ότι με αγαπάτε, με νιώθετε φίλοι σας και εγώ σας αγαπάω εννοείται. Οπότε είναι και λίγο εύλογες αυτές οι ερωτήσεις από κάποιους. Δηλαδή, όταν βλέπεις τον άλλο και λες είναι 12 χρόνια μαζί, εντάξει, θα σου γεννηθεί και η απορία γιατί δεν παντρεύεται, ας πούμε, ή αν θέλει να παντρευτεί ή οτιδήποτε. Δεν παρεξηγώ τίποτα. Απλά ήθελα να σας λύσω όλες τις απορίες. Το βίντεο έχει βγει σίγουρα τεράστιο, αλλά θα κάνω ό,τι καλύτερο γίνεται στο μοντάζ. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας έλυσα κάθε απορία. Δηλαδή απάντησα και πέρα από κάποιες ερωτήσεις, δηλαδή εμβάθυνα λίγο σε κάποια και ήθελα να απαντήσω όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά τελικά δεν μου βγήκε. Αν καταφέρω και κάνω το βίντεο στο μοντάζ μέχρι 30 λεπτά θα είμαι φοβερή, αλλά δεν πιστεύω θα το καταφέρω, γιατί ήταν άπειρες ερωτήσεις και γιατί και εγώ απάντησα πολύ αναλυτικά τελικά. Τονίζω ότι δεν παρεξηγώ καμία ερώτηση, ξέρω ότι γίνεται με αγάπη οποιαδήποτε ερώτηση έχετε κάνει, απλά και εγώ ήθελα να απαντήσω ξεκάθαρα σε κάποια θέματα. Τώρα, αν κάποιος στεναχωρώ με κάποια πράγματα που δεν μιλάω περισσότερο για κάποια συγκεκριμένα θέματα, είναι ξεκάθαρα προσωπικό μου θέμα το τι θα βγάλω προς τα έξω, το τι θα μοιραστώ μαζί σας, οπότε θέλω να υπάρχει έτσι κατανόηση και σεβασμό σε αυτό το θέμα. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε. Συνεχίστε να κάνετε χαμό λοιπόν στο βίντεο του διαγωνισμού, γιατί σήμερα στις 12 το βράδυ λήγει. Οπότε αύριο θα δείτε την κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους για ακόμη μια φορά να σας το πω. Μείνετε επίσης συντονισμένοι γιατί θα έρθει giveaway για τους 9.000 συνδρομητές και θα είναι τούμπανο. Αν σας άρεσε τώρα το βίντεο, ξέρετε τι να κάνετε. Κάντε like, εγγραφές, κουδουνάκια, ιστορίες, τα πάντα όλα. Ακολουθήστε με επίσης και στο Instagram, γιατί εκεί σας ενημερώνω για τα πάντα. Αυτά για σήμερα. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο, φιλάκια πάρα πολλά, να περνάτε όμορφα!